Καλώς ορίσατε στο Φοβού των Έλαφων. Το 24ο παιχνίδι ενάντια στους Dallas Mavericks έχει τελειώσει. Πάμε να πούμε 2-3 λόγια για αυτό το πέρα το παιχνίδι. Καταρχάς, ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο άλλος ένας παίχτης μας δεν μπόρεσε να παίξει εξαιτίας ενός θέματος που είχε στο γόνατο. Ο Τόνι Σνέλ ήταν αυτήν εδώ τη φορά, ο οποίος δεν μπόρεσε να αγωνιστεί. Να δούμε λίγο στην αρχή τι έγινε. Στην αρχή, με την απουσία του Greg Monroe, έχουν πέσει κάπως τα πράγματα στην παρουσίαση των παικτών. Είχαμε τον Rashad Vaughn εδώ πέρα να κάνει τα δικά του στην παρουσίαση. Ο Rashad Vaughn, ο οποίος ξεκίνησε το παιχνίδι σαν αναπληρωματικός. Με την απουσία του Snell, για τους δικούς του λόγους, δεν ξέρω ακριβώς τι, ο Jason Kidd προτίμησε τον Gary Payton το δεύτερο, ο οποίος έφυγε αφού αστόξησε ένα τρίποντο για να μπει μέσα ο Rashad Vaughn, ο οποίος πέτυχε ένα τρίποντο στα 5 που επιχείρησε. Άλλες παρουσίες στις κερκίδες εδώ, η κυρία λέει ότι είναι τα 13 της γενέθλια και θέλει να γνωρίσει τον Γιάννη, δεν είναι τα 13 της γενέθλια, κάτσε κάτω. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς εξελίχθηκε αυτό εδώ πέρα το παιχνίδι. Πάμε να δούμε εδώ πέρα στο flow ότι τρία ήταν τα σημαντικά σημεία του παιχνιδιού. Το πρώτο ήταν εκεί στις αρχές της δεύτερης περίοδου που οι Mavericks κατάφεραν να πάρουν μία διαφορά, να ξεφύγουν στο σκορ και να κρατηθούν μπροστά εκεί ανάμεσα στους 5 με 12 πόντους για ένα μεγάλο διάστημα του παιχνιδιού. Ήταν το φαβορί του αγώνα μέχρι που ήρθε το τέλος της τρίτης περίοδου, όπου με τον Γιάννη να πετυχαίνει αρκετούς πόντους στο transition και με μια καλή άμυνα, οι Bucks κατάφεραν και γύρισαν το παιχνίδι, το ισοφάρισαν εκεί στο τέλος της τρίτης περίοδου για να έχουμε μια συγκλονιστική τέταρτη περίοδο. Να δούμε λίγο πώς είναι τα συνολικά νούμερα του παιχνιδιού. Είχαμε πει για τα τρίποντα. Τα τρίποντα καταφέραμε να περιορίσουμε το πόσα θα σουτάρει ο αντίπαλος. Από εκεί που λοιπόν που λέγαμε ότι ο αντίπαλος έχει μέσο όρο 12 στα 33 τρίποντα ένα παιχνίδι, αντί για 33 τρίποντα σουτάρει μόλις 24. Είχε καλό ποσοστό όμως, στα 42%, 10 στα 24. Οπότε αυτό τους περιορίσαμε, δεν σουτάραν τόσο πολλά τρίποντα και κερδίσαμε τη μάχη και στα επιθετικά rebound, 7 για εμάς, 4 για τους Mavericks. Κάναμε περισσότερα κλεψίματα, περισσότερες τάπες και από εκεί που λέγαμε ότι οι Mavericks είναι η πρώτη από τις καλύτερες ομάδες στα λάθη που κάνουν, τους υποχρεώσαμε να κάνουν και περισσότερα λάθη από εμάς, 12 για αυτούς, 10 για εμάς. Οπότε αυτά εδώ πέρα, έτσι σαν νούμερα να το δεις για να προσπαθείς να εξηγήσεις το τελικό σκορ, σου φτάνουν. Το τελικό σκορ 109-102 για τους Bucks. Να δούμε λίγο και τι έγινε στα τελευταία λεπτά. 3 λεπτά πριν τη λήξη του παιχνιδιού το match ήταν στον πόντο, 99-98. Κρίσιμη επίθεση για τους Milwaukee Bucks, η οποία καταλήγει σε ένα τρίποντο με foul. 4 πόντοι λοιπόν από τον Chris Middleton, ο οποίος έδωσε μία διαφορά στους 3 πόντους, 103-98. Στη συνέχεια έκανε κλέψιμο ο Thon Maker για να έρθει άλλη μία επίθεση isolation αυτήν εδώ τη φορά πάλι για τον Middleton, ο οποίος κατάφερε να κάνει το 105-98, ένα μαξιλαράκι 7 πόντων στα τελευταία 2 λεπτά. Παρ' όλα αυτά, με 2 καλάθια από τον Harrison Barnes, η διαφορά πήγε πάλι στο ένα possession, 105-102. 2 τρίποντα χαμένα από Middleton και Barnes στη συνέχεια για να έρθει με βολές ο Middleton να κάνει το 107-102, 18 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του παιχνιδιού. Στην τελευταία επίθεση ο Thon Maker έριξε μια τάπα και ο Bledsoe έκανε με βολές το τελικό 109-102. Middleton λοιπόν, πολύ Middleton σε αυτά εδώ πέρα τα τελευταία 3 λεπτά. Πολύ καλό παιχνίδι για τον ίδιο. Πάμε να δούμε και τα στατιστικά. Να ξεκινήσουμε με τον Middleton. Ήταν ένας πολύ εύστοχος Middleton. Στα τελευταία παιχνίδια έχει γυρίσει από εκεί που είχαμε και παραπονιόμασταν. Έχει αρχίσει και κάνει πάρα πολύ καλά παιχνίδια. 5 στα 8 τρίποντα για τον Middleton. 31 πόντι ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας. Πάμε να δούμε λίγο εδώ και το shot chart του Chris, να το συγκρίνουμε. Μάλλον ένα shot chart αυτό του Wesley Matthews, ο οποίος ήταν πολύ καλός για τους Mavericks.
Ο Μίτλτον λοιπόν, καλύτερος παίχτης σήμερα σε 38 λεπτά, 31 πόντι. Στη συνέχεια αυτός ο Αντετοκούνμπο, αυτός δεν ξέρω πώς το προφέρουμε ακριβώς, έκανε και αυτός ένα καλό παιχνίδι, 11 rebound, 3 assist, 2 κλεψίματα, 2 τάπες, ήταν ένα καλό παιχνίδι για τον Γιάννη, 27 πόντι, πέτυχε και 2-3 mid-range jumpers, δεν επιχείρησε τρίποντο, να δούμε λίγο εδώ και το shot chart, να το συγκρίνουμε με τον Harrison Barnes. Καλό παιχνίδι και για τον Γιάννη, ο οποίος στα αξιοπερίεργα του παιχνιδιού ξεκίνησε με πορτοκαλί παπούτσια και δεν συνέχισε με αυτά, τα άλλαξε. Έχουμε ακούσει νομίζω την ιστορία για τον Γιάννη και τον Θανάση που είχαν ένα ζευγάρι παπούτσια οι δυο τους. Κάτι μυστήρια πράγματα σήμερα, τα πορτοκαλί παπούτσια του Γιάννη μετά τα έδωσε στον Θόν για να τα δώσει ο Θόν στον Μπρόγκτον. Δεν ξέρω τι ακριβώς παίχτηκε σήμερα. Ένα μυστήριο λοιπόν με τα παπούτσια του Γιάννη. Μιας και είπαμε αυτούς τους δύο παίχτες, ας τους πιάσουμε στη συνέχεια. Ο Thon Maker που έκανε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν αυτό που περιμέναμε από την αρχή της χρονιάς. Έκανε ένα παιχνίδι στο οποίο είχε 4 πόντους. Στο πρώτο πήρε μια μπάλα από τον Brogdon, κάθοσε. Το άλλο ήταν alley-oop από τον Γιάννη. Assisted λοιπόν και, και τα δύο καλάθια που πέτυχε. Είχε 8 rebound, μία assist, ένα κρίσιμο κλέψιμο εκεί στα τελευταία λεπτά, 2 τάπες, μία από αυτές στα τελευταία 18 δευτερόλεπτα. Και ναι, αυτό περιμένουμε από τον Θόν όλη τη χρονιά. Δεν θα έλεγα ότι ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι για τον Θόν, ήταν ένα παιχνίδι από το αναμενόμενο του Thon Maker, μακάρι να συνεχίσει να κάνει το ίδιο. Ο Μπρόγκτον με την απουσία και του Σνέλ και του Ντελαβετόβα πήρε πάρα πολλά λεπτά συμμετοχής, 41 λεπτά συμμετοχής και έκανε πάλι ένα πολύ καλό παιχνίδι, έκανε πάλι τα μαγικά που κάνει με τα drive του, είχε 6 στα 10 field goals, συνέχισε να είναι άστοχος για τα τρίποντα, δεν μας πειράζει και τόσο πολύ αυτό το πέρα το πράγμα. Είχε 6 assist και 14 πόντους, και πάρα πολύ καλό παιχνίδι και από τον Malcolm Brogdon. Ο Rashad Vaughn, είπαμε γι' αυτόν, μπήκε μέσα, σούταρε από το ίδιο ακριβώς σημείο 5 τρίποντα, έβαλε ένα, μια χαρά. Ο DeAndre Liggins, δεν χρειαζόμαστε να πάρουμε τον DeAndre Jordan, έχουμε ήδη DeAndre. Ο DeAndre Liggins, πολύ καλός στην άμυνα, πήρε κάποια σφυρίγματα τα οποία δεν θα τα έπαιρνε άλλος παίχτης, κνευρίζοντας τους άλλους, πήρε και τεχνική ποινή από τον Πορτορικανό εκεί point guard των Mavericks. Καλό παιχνίδι έκανε και ο Henson, παρόλα αυτά ο Jason Kidd προτίμησε τον Thon Maker, ο Henson ήταν καλός. 4 πόντι σε 21 μόλις λεπτά, πήρε πολλά rebound, 7, 2 assist, ένα κλέψιμο, καλός ήταν και ο Henson. Για τον Gary Payton είπαμε, έπαιξε μόλις 5 λεπτά, κάθεσε εκεί στη γωνία, πήρε 2-3 πάσες, έκανε ένα shoot μόνος του από τη γωνία, στόχισε, αυτό, μετά έπαιξε 41 λεπτά ο Malcolm Brogdon. Ξεχάσαμε τον Eric Bledsoe, ο οποίος έκανε άλλο ένα πολύ καλό παιχνίδι και αυτός, 24 πόντι με 4 rebound, 4 assist, 3 κλεψίματα, 2 τάπες. Πολύ καλός και στην επίθεση και στην άμυνα ο Brogdon. Αυτό που ξεχωρίζει είναι ότι και οι τρεις παίχτες ήταν πάνω από τους 20 πόντους, 24 για τον Bledsoe, 27 για τον Γιάννη, 31 για τον Middleton. Ξεχωρίζουν επίσης ότι ήταν πάρα πολύ εύστοχοι στις βολές, 11 στις 12 και για τον Γιάννη και για τον Bledsoe. Και 6 στα 6 για τον Chris Middleton. Ναι, δύσκολα οι Mavericks θα μπορούσαν να κερδίσουν αυτό πέρα το παιχνίδι. Για τη συνέχεια μας περιμένουν οι Jazz. Όπως είπαμε, τρίποντα και κούραση θα κρίνουν αυτό πέρα το παιχνίδι. Θα δούμε, δεν ξέρω. Ο πάγκος μας είναι μέχρι εκεί. Θα περίμενα, θα ήλπιζα να έπαιζε κανένα Ντρούκι σήμερα, πας και ήταν πιο ξεκούραστοι παίχτες, δεν το καταφέραμε αυτό πέρα σήμερα. Φαβορεί για το σημερινό match παραμένουν οι Utah Jazz. Παρ' όλα αυτά, γιατί όχι, ας πάμε να το κερδίσουμε και αυτό το match. Πάμε να το κερδίσουμε να μην χάσουμε 2-0 τα παιχνίδια αυτής εδώ της σεζόν ενάντια στους Utah Jazz του Κώστα Κουφού. Αυτό θα σε δώσω στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, φοβού τον έλαφων.